Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο αγώνας για να μην πληρώσει ο λαός τον πόλεμο. Δεν είναι δικό του χρέος. Είναι η λαϊκή πάλη για μέτρα υπεράσπισης του εργατικού λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια, από την ενεργειακή φτώχεια. Φυσικά, η ακρίβεια στην ενέργεια δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, αλλά σε παράγοντες που προϋπήρχαν και επιταχύνθηκαν μέσω του πολέμου, όπως είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απολιγνητοποίηση, με τα χρηματιστήρια της ενέργειας, οι κυρώσεις προς τη Ρωσία που υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν και να στηρίζουν όλα τα κόμματα, τα άλλα κόμματα, και σήμερα εμφανίζονται μάλιστα αθώοι του εγκλήματος σε βάρος της λαϊκής τσέπης. Οι δε προτάσεις τους, τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων κομμάτων, δεν φύγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας. Γι' αυτό και δεν αποτελούν λύση. Αντίθετα, διέξοδο άμεσα δίνουν και οι προτάσεις του ΚΚΕ για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και μείωσης των τιμών, για άμεση και πλήρη επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, για κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας και ρήπων, για απόσυρση από τις κυρώσεις από τη Ρωσία. Σήμερα αυτές είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίες για τον ελληνικό λαό. Για να αξιοποιηθούν τελικά σε αυτή την προοπτική της πάλης όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που σήμερα βέβαια θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επιστημονικό σχέδιο, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία, με σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με όλες τις άλλες χώρες και τους λαούς.